σωματείο μας, ο ΑΓΣ Αίκυπτο Καλαμάτας, συμμετείχε με 9 αθλητές. Κατάφερε και πήρε 2 μετάλλια, ένα χρυσό μετάλλιο με την Ελένη Τιμαρώση στην κατηγορία των κορασίδων και ένα σημαίνιο μετάλλιο με την Παναγιώτα Τσαραντάκη στην κατηγορία των νεανίδων. Επίσης 2 πέμπτες θέσεις με τη Μαρία Τιντομάζου και τον Γιώργο Τσάμιτα. Επίσης συμμετείχαν οι αθλητές χωρίς να καταφέρουν να διακριθούν στην κατηγορία των αντρών ο Αποστόλης Αλεξίου, ο Γιώργος Σκόκος, η Αθανασία και Ευδοκία Τρίμη και η Αλεξάνδρα Ιζούγα. Ήταν ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, συμμετείχαν αθλητές κορυφαίοι από όλο τον κόσμο. Εμείς καταφέραμε και κάναμε πάρα πολύ καλούς αγώνες, πήραμε και τις διακρίσεις αυτές και ο επόμενος μας στόχος είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Συλλόγων που γίνεται στη Θεσσαλονίκη τέλος του μήνα, που είναι και ένα πρωτάθλημα πρόκρισης για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων. Δηλαδή όποιος αθλητής καταφέρει και πάρει μετάλλιο θα συμμετάσχει απευθείας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων. Είναι η πρώτη μου συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κατάφερα να βγω στην πρώτη θέση και να πάρω χρυσό μετάλλιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου. Φυσικά μπορώ να προσπαθήσω και να το πάω καλύτερα. Και ο δεύτερος μου στόχος είναι το G2 στη Θεσσαλονίκη, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πρώτη φορά συμμετείχα σε τέτοιο είδος διοργάνωση που έγινε στην Κύπρο. Πήρα την δεύτερη θέση, ασημένιο μετάλλιο. Μία πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα και ξεχωριστή. Επόμενος στόχος είναι το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη και όπως είπε και η Μαρία, το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα που θα γίνει τον Απρίλιο. Κατάφερα να πάρω την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Κύπρο. Επόμενος μου στόχος είναι το Πανευρωπαϊκό στη Θεσσαλονίκη Συλλόγων και το Σχολικό Πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Άφησα πίσω μου τον Γιώργο, τον Παναγιωτόπουλο, να συνεχίσει το έργο το δικό μου. Του άφησα ένα πολύ μεγάλο όνομα και ένα πολύ μεγάλο σύλλογο του παρέδωσα εδώ της Καλαμάτας, ο οποίος είναι ικανός να τον λειτουργήσει με τους αξιόλογους συνεργάτες που έχει, την Νίκη Αθαλασσοπούλου, παγκόσμια πρωταθλήτρια, Φωτάκη Αναστασία, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κάποια στιγμή θα τύχει, θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Και θα το πάρουμε, πιστεύω θα το πάρουμε. Γιατί έχουμε αξιόλογους προπονητές, αθλητές και βοηθούς των προπονητών, που είναι ο Σκόπος ο Γιώργος, ο Αλεξίου ο Αποστόλης και ο αρχηγός αυτών και ο πρώτος, ο Γιώργος, ο οποίος πέρασε από τα ελληνικά πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, με μεγάλες συμμετοχές.